Τη θέση του σχετικά με την πραγματοποίηση self-test στα φαρμακεία ξεκαθαρίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ΕΡΟΝ, διευκρινίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς είναι επικίνδυνο πιθανά θετικά κρούσματα να συγκεντρώνονται στον χώρο των φαρμακείων. Θα προσθεθούν κάποιες εργατόρες σε κάθε φαρμακοποιό και θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το πλαίσιο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι επουδενή να πραγματοποιηθούν αυτά τα τεστ εντός του χώρου του φαρμακείου. Δηλαδή, το μόνο το οποίο συζητάμε είναι η διάθεση των self-test, ώστε να γίνουν από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά στο σπίτι του. Για να εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι εφικτό εντός χώρου φαρμακείου, απλά να σημειώσετε ότι για να γίνει το τεστ θα πρέπει κάποιος να κατεβάσει τη μάσκα, ώστε εγώ να πάρω δείγμα σάλιου ή από τη μύτη μέσα. Επίσης, θα πρέπει να περιμένει 20 με 25 λεπτά ώστε να πραγματοποιηθεί, να ολοκληρωθεί το τεστ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 20-25 λεπτά, το να βρίσκεται στον χώρο του φαρμακείου ένα πιθανό θετικό κρούσμα, είναι επικίνδυνο και για τους υπαλλήλους του φαρμακείου και για εμάς τους ίδιους, αλλά βεβαίως και για τους πολίτες οι οποίοι θα έρθουν σε δεύτερο χρόνο αργότερα. Διευκρινίσεις σχετικά με την διάθεση των τεστ και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας ζητά ο κύριος Ρόντσης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα φαρμακεία στο αίτημα του Υπουργείου Υγείας. Πάνω σε αυτό ζητάμε τις εξής δεσμεύσεις. Πρώτον, να μας ξεκαθαριστεί εξ αρχής ποιος είναι ο αριθμός των εμβολίων που θα έρθουν σαν πρώτη παρτίδα. Με ποιον τρόπο θα γίνει δεύτερον η κατανομή σε κάθε φαρμακείο. Τρίτον, θέλουμε οπωσδήποτε τη δέσμευση ότι η πλατφόρμα αυτή θα είναι απολύτως λειτουργική και δεν θα δημιουργεί προβλήματα, ούτε θα πέφτει ούτε κάτι άλλο. Και τέταρτον, και πολύ σημαντικό, πώς θα γίνεται η επανατροφοδότηση των φαρμακείων, δηλαδή σε ένα φαρμακείο το οποίο τελειώνουν τα τεστ, πώς αυτά θα ξαναφτάνουν ώστε να συνεχίζεται η διαδικασία. Αυτά είναι πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία αν δεν δοθούν δεσμεύσεις, εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται οικονομικό θέμα για τους πολίτες αναφορικά με τη διάθεση των τεστ, αλλά αναμένεται ανταπόδοση συμβολικού χαρακτήρα. Ενώ σχετικά με τα σούπερ μάρκετ τονίζει πως δεν μπορούν να εμπλακούν στη διανομή κανενός προϊόντος που αφορά την υγεία. Το οικονομικό θέμα δεν τίθεται. Σας ξαναλέω ότι και το 1 ευρώ για τα εμβόλια είναι ένα συμβολικό ποσό. Αν κάποιο. Να σας πω κάτι. Προφανώς, στα τόσα επιδόματα που έχουν δεθεί, στα τόσα επαγγέλματα που έχουν πληγεί, μόνο από τον όγκο αυτό δουλειάς, εμείς περιμένουμε κάποια ανταπόδοση. Δεν μας ενδιαφέρει με τίποτα να πληρώσει οτιδήποτε ο Έλληνας πολίτης και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το ποσό να είναι κάτι μεγαλύτερο του συμβολικού, όπως είναι και στα εμβόλια. Θεωρώ ότι το σούπερ μάρκετ είναι ένα κανάλι το οποίο πραγματικά ανταποκρίνεται στη διανομή πολλών προϊόντων. Δεν θα έπρεπε με τίποτα να μπει στη διανομή οποιοδήποτε προϊόντος έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων, γιατί σας ξαναλέω, δεν είναι απλή διανομή. Συνοδεύεται από ένα συμβουλευτικό πακέτο, από την επίλυση απορριών και βεβαίως από ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την υγεία. Και εκεί πέρα πάνω, βεβαίως, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στο σούπερ μάρκετ δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει πληροφορίες και θα δημιουργούνται μόνο προβλήματα.